αποφασιστικά έπρεπε. Υπάρχει όμως και ο άλλος ο δρόμος. Ο δρόμος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τι έλεγε το μνημόνιο? Το μνημόνιο έλεγε για να περιοριστεί το έλλειμμα και να εξαλειφθεί οριζόντια μείωση μισθών και συντάξεων και αύξηση, της φορολογίας σε βάρος όλων των πολιτών και όλων των επιχειρήσεων. Δηλαδή και των άμεσων φόρων, φορολογικών συντελεστών, και των έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδική φόρη κατανάλωση, τσιγάρα, σε ποτά, καύσιμα κτλ. Εμείς σε αυτή την πολιτική είπαμε όχι. Γιατί είπαμε όχι? Γιατί ξέρουμε καλή οικονομία, γιατί έχουμε τον πρόεδρό μας, τον Αντώνιο Σαμαρά, ο οποίος είναι οικονομολόγος διεθνούς κύρους και ξέρει πολύ καλά τα ζητήματα οικονομίας. Και αφού μελετήσαμε πολύ καλά το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, είπαμε ότι αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, είναι ένας δρόμος αδιέξοδος, είναι ένας δρόμος που το μόνο που θα επιφέρει θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ύφεση στην ελληνική οικονομία. Γιατί, απλά και με παράδειγμα, γιατί απλούστατα, όταν από το μισθωτό του αφαιρέσει το 20-30% του εισοδήματος, αυτόματα του αφαιρείς ένα μεγάλο κομμάτι της αγοραστικής του δύναμης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περιορίζει τις αγορές του. Άρα το πρόβλημα μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή το κατάστημα που απασχολεί έναν αντιπάλληλο θα αναγκαστεί να τον απολύσει γιατί είναι πεσμένος ο τζίρος του. Θα αναγκαστεί να δώσει μικρότερη παραγγελία στη βιοτεχνία, η οποία επίσης θα αναγκαστεί να απολύσει το προσωπικό της. Και ούτω καθεξής. Και θα ανθίσει αυτό που λέγεται ύφεση στην οικονομία, αυτό που ζούμε τα τελευταία 4 και τώρα θα είναι ο 5ος χρόνος που θα έχουμε ύφεση. Και θα είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα έχουμε για 5 συνεχή χρόνια αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή ύφεση στην οικονομία. Σε αυτό λοιπόν είπαμε όχι. Σε αυτό είπαμε όχι και όταν ο Αντώνης ο Σαμαράς τον Μάιο του 2010, όταν υπογράφηκε η Δανειακή Σύμβαση, είπε το μεγάλο όχι, τότε θυμάστε το τι ακολούθησε. Μας κοροϊδέψαν. Μας είπαν ότι είμαστε άσχετοι, μας είπαν ότι λαϊκίζουμε, μας είπαν ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το συμφέρον της χώρας και πού θα βρούμε τα χρήματα και όλα αυτά. Όμως, εμείς είπαμε το μεγάλο όχι, σας εξήγησα γιατί. Όχι για λόγους εντυπωσιασμού, για λόγους δημαγωγίας, για λόγους λαϊκισμού, αλλά γιατί απλούστατα είχαμε μελετήσει πάρα πολύ καλά το μνημόνιο και ξέραμε ότι αν ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι μας θέλαμε. Και δυστυχώς. Δυστυχώς για τη χώρα, δυστυχώς για τους Έλληνες πολίτες, οι προβλέψεις οι δικές μας δικαιώθηκαν. Μακάρι να πέφταμε έξω εμείς και να πετύχαινε η κυβέρνηση, η Τρόικα, το μνημόνιο να πετύχαινε τους στόχους του. Μακάρι το έλλειμμα να εξαφανιζόταν. Μακάρι να είχαμε φτάσει στο σημείο από το 2011 να έχουμε πλεονάσματα και να είναι όλα όμορφα και ωραία. Δυστυχώς όμως επιβεβαιωθήκαν οι δικοί μας φόβοι. Δηλαδή τι, ότι αποτελέσματα δεν πετυχαίνουμε. Γιατί απλούστατα βαθαίνει περισσότερο η ύφεση, γιατί έχουμε χιλιάδες λουκέτα στην αγορά, γιατί έχουμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που λέγεται ανεργία, γιατί έχουμε φτώχεια στον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς εμείς δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος. Και αυτό ήταν που λέγαμε. Και αυτή ήταν η πρόταση την οποία παρουσιάσαμε στο Ζάπιο τον Ιούλιο του 2010, το λεγόμενο Ζάπιο 1, και τον Μάιο του 2011 την επικαιροποιήσαμε στο Ζάπιο 2. Ήταν μια πρόταση για ένα διαφορετικό δρόμο. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα ανεύθυνο, είμαστε ένα κόμμα υπεύθυνο που αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της χώρας. Δεχόμαστε λοιπόν ότι πράγματι υπάρχουν υποχρεώσεις και ότι θα πρέπει να πληρώσουμε, να ξεπληρώσουμε τα χρέη τα οποία έχουμε ως χώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταστρέψουμε μια πατρίδα, τη χώρα μας, την Ελλάδα, ότι θα καταστρέψουμε τους Έλληνες πολίτες για να πετύχουμε κάποιους στόχους που τελικά όταν οι στόχοι αυτοί βασίζονται σε λάθος προβλέψεις, δεν επιτυγχάνονται ποτέ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν, μετά από 2 χρόνια που εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική, είναι φανερό ότι είναι μια πολιτική η οποία δεν οδηγεί πουθενά, είναι φανερό ότι το έλλειμμα αντί να μειώνεται, παρά τα μαγειρέματα της κυβέρνησης, δυστυχώς αυξάνει. Παράδειγμα, το 2010 μας είπαν ότι το έλλειμμα μειώθηκε στο 10,4. Σας είπα, αυτό ήταν κάτι εύκολο να γίνει, γιατί από το 9-9,5 που υπολογίζαμε εμείς ότι ήταν το πραγματικό έλλειμμα το 2009, αυτοί το εμφανίσαν 15,4, ήταν εύκολο γιατί ήταν αέρας, ήταν δημιουργική λογιστική. Όμως το 2011, με τόσα μέτρα λιτότητας, με τόσες μειώσεις μισθών και συντάξεων, με τόσες έκτακτες εισφορές, με τόσα χαράτσια, παρόλα αυτά το έλλειμμα ξέρετε που θα είναι. Μπορεί να είναι και περισσότερο από το 10,4 που ήταν το 2010, να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού. Συμπέρασμα, 2 χρόνια θυσιών, 2 χρόνια θυσίας πόνου για τον ελληνικό λαό, 2 χρόνια ταπείνωσης για τη χώρα μας, δυστυχώς ήταν 2 χαμένα χρόνια. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως, η κυβέρνηση του Πασόκ και ο Πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο κ. Παπανδρέου, κατά καιρούς, γιατί είχε συνεχώς αποτυχίες στο εσωτερικό μέτωπο, εμφανιζόταν μετά από τις συνόδους κορυφής και εμφάνιζε διάφορες εθνικές επιτυχίες, κατά φαντασία. Είπε λοιπόν τον Ιούλιο του 2011, μετά τη σύνοδο κορυφής που αποφασίστηκε το κούρεμα του δημόσιου χρέους κατά 20%, ότι πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη και θα μειωθεί το δημόσιο χρέος κατά 20%. Μεσολαβεί το Σεπτέμβριο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λέει ότι το δημόσιο χρέος και με 20% να μειωθεί πάλι δεν είναι βιώσιμο, υπάρχει πρόβλημα. Και παίρνεται η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής και πάλι, όπου ήταν μια ιστορική απόφαση, αποφασίζεται η μείωση του δημόσιου χρέους κατά 50%, το κούρεμα, η διαδικασία του PSI, αυτό που συζητάμε τώρα όλες αυτές τις ημέρες, κατά 50%. Και ήρθε ο κ. Παπανδρέου και πανηγύρισε γιατί πέτυχε, λέει, μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία να μειωθεί το δημόσιο χρέος κατά 50%. Εμείς τότε είπαμε ότι καταρχήν η απόφαση αυτή είναι μια θετική απόφαση. Το ότι οι ξένοι δανειστές μας αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι θα πρέπει να μειωθεί το δημόσιο χρέος προφανώς και είναι θετικό. Όμως υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα, έναντι ποιων όρων γίνεται το κούρεμα αυτό, δηλαδή. Θα εγκατασταθεί εδώ μόνιμο κλιμάκιο της Τρόικας των δανειστών μας στην Ελλάδα. Τι ρόλο θα έχουν οι δανειστές αυτοί εδώ στην Ελλάδα? Θα έχουν τεχνοκρατικό συμβουλευτικό ρόλο? Θα έχουν αποφασιστικό? Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε μειωμένη εθνική κυριαρχία? Θα έχουμε κυβέρνηση υπό την επιτήρηση και υπό τις εντολές της Τρόικας που θα εγκατασταθεί πλέον μόνιμα εδώ? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία βάλαμε. Παρ' όλα αυτά ο κ. Παπανδρέου πανηγύρισε γιατί θεωρούσε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η διαδικασία του κουρέματος κατά 50% του δικού σου χρέους. Και ενώ φαινόταν ότι με αυτή τη λογική θα συνεχίσει, ενώ φαινόταν ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα και ότι όλα θα εξελιχθούν έτσι με τη διαδικασία του PSI του κουρέματος και στη συνέχεια την υπογραφή της νέας ενεργειακής σύμβασης, χωρίς να υπάρχει κανένα προηγούμενο, χωρίς να έχει γίνει καμιά ενημέρωση των ξένων Ευρωπαίων ηγετών των δανειστών μας, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου το απόγευμα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Παπανδρέου, εξαπέλυσε μια πυρηνική βόμβα. Ανακοίνωσε τη διαδικασία διεξαγωγής δημοψηφίσματος για να εγκρίνει ο ελληνικός λαός τη συμφωνία. Προσέξτε, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα και από θέση αρχής δεν είμαστε κατά των δημοψηφισμάτων, αντίθετα είμαστε υπέρ. Και πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό σε σημεία κρίσιμα, όταν υπάρχει πραγματικά ανάγκη, να ερωτάται ο ελληνικός λαός, ενημερωμένος όμως, και να αποφασίζει αν θέλει κάτι, μια συμφωνία ή οτιδήποτε άλλο θέλει ο ελληνικός λαός. Όμως, τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν για τη συγκεκριμένη επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου είναι συγκεκριμένα και σαφή. Πρώτα-πρώτα, ένα δημοψήφισμα σημαίνει μια διαδικασία στισήματος ενός εκλογικού μηχανισμού που στοιχίζει το κράτος περίπου 100 εκατομμύρια. Περισσεύαν στη χώρα 100 εκατομμύρια όταν περικόπτονται μισθοί και συντάξεις και μάλιστα και πολύ χαμηλοί, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο το αφορολόγητο να έχει μειωθεί από τις 12.000 που ήταν επί Νέας Δημοκρατίας στις 5.000 και να κουμπάει ακόμα και τους αγρότες, τους υπερήλικες, αυτούς που παίρνουν σύνταξη των 360 ευρώ, περισσεύουν τα χρήματα αυτά για να γίνει ένα δημοψήφισμα? Δεύτερο ερώτημα. Πολλές φορές, υπό τις συνθήκες που γίνονται κάποιες εκλογές, βγαίνει και το αποτέλεσμα. Όταν έχεις λοιπόν απέναντί σου έναν λαό, ο οποίος είναι θυμωμένος, ο οποίος είναι εξοργισμένος για τις μειώσεις στους μισθούς του, για τις μειώσεις στις συντάξεις του, για την ανεργία που έχει, για τα προβλήματα που έχει, πολλές φορές η απάντηση δεν δίνεται με τη λογική σε αυτόν που απαντάει ανάλογα ναι ή όχι, αν συμφέρει τη χώρα αυτό ή όχι, αλλά δίνεται με το θυμικό, με το συνέστημα, δίνεται με την οργή. Και διακινδυνεύαμε μια αρνητική εξέλιξη. Διακινδυνεύαμε να υπάρξει μια αρνητική απάντηση στο δημοψήφισμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που χάρη στις προσπάθειες του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν μια πραγματικότητα, μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, την οποία δεχόταν και δέχεται πλέον όλος ο ελληνικός λαός, κινδύνευε να την αφήσει στον αέρα. Τότε ήταν μια ώρα ευθύνης. Ήταν μια ώρα που ο Αντώνης ο Σαμαράς βγήκε μπροστά
και έβαλε συγκεκριμένους